που συμμετέχω σε αυτή την ιστορική σύνοδο της Βουλής, που νομίζω ότι είναι ιστορική. Και βέβαια μεγάλη ευθύνη που μου ανέθεσαν οι συμπατριώτες μου, οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα, για να τους εκπροσωπήσω εδώ. Εμείς οι βουλευτές της περιφέρειας, έχω την αίσθηση, εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω, ότι έχουμε την ευθύνη, έχουμε μια αμφίδρομη ευθύνη και να εξειδικεύουμε την κεντρική πολιτική στην περιοχή μας, αλλά επίσης και να συμβάλλουμε και να ενσωματώνουμε τα προβλήματα των περιοχών μας στην κεντρική πολιτική. Για την νησιωτική πολιτική, όσοι δεν έχετε ζήσει σε νησιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και δεν το λέω για να σας κατηγορήσω. Το λέω για να σας προετοιμάσω, γιατί το επόμενο διάστημα εδώ μέσα θα νομοθετούμε και εμείς οι νησιώτες βουλευτές θα σας ταράξουμε στην νησιωτικότητα στα νομοσχέδια. Για να καταλάβετε τι είναι η νησιωτικότητα και πώς νιώθουμε εμείς. Νιώθουμε πρώτα-πρώτα τον αποκλεισμό. Αποκλεισμό γεωγραφικό πάνω απ' όλα. Εσείς που εδώ στη στεριά παίρνετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε σε 1-2 ώρες σε όλο το νομό ή σε λίγες ώρες διατρέχετε όλη την Ελλάδα, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι για να πάμε σε ένα νησάκι μπορεί να χάσουμε 1 εβδομάδα. Και με καλό καιρό, όχι με κακοκαιρία, γιατί τα πιο πολλά νησιά μας έχουν ένα καραβάκι τη βδομάδα για συγκοινωνία. Και δεν φτάνει μόνο το ότι έχουμε λίγα καράβια, είναι και ακριβά. Έχουμε μονοπόλια. Είναι αδύνατον να ταξιδέψεις προς τον Πειραιά αν δεν έχεις χρήματα. Και όλα αυτά καθορίζονται από την πολιτική που ακολουθείτε ως τα τώρα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εσείς ως τα τώρα φτιάχνετε, μας βάζετε να φτιάχνουμε τα λιμάνια μας σύμφωνα με τα καράβια των εταιριών. Το ξέρετε ότι έχει λιμάνια που δεν μπορεί να προσεγγίσει το μεγάλο πλοίο της εταιρείας μονοπόλιο επειδή έτσι ήθελε και απαιτεί να φτιάξουμε μεγαλύτερο λιμάνι για να μπορεί να προσεγγίζει. Εμείς θέλουμε να φτιάχνουμε τα καράβια για να προσεγγίζουν τα λιμάνια μας. Αυτή την πολιτική πρέπει να την αντιστρέψουμε και θα την αντιστρέψουμε. Και δεν είναι μόνο το ακτοπλοϊκό. Είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια που είναι πανάκριβα. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Έχουμε αποκλειστεί. Τώρα μάλιστα ή ευτυχώς σταμάτησε, πρέπει να σταματήσει η εκποίηση των αεροδρομίων, συμπεριλαμβάνονταν και της Ρόδου και της ΚΟ, τουλάχιστον να το προλάβουμε, γιατί αν προχωρήσει το ξεπούλημά τους, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. Νιώθουμε και ένα άλλο αποκλεισμό. Νιώθουν αποκλεισμό και οι επαγγελματίες μας. Δεν είναι οι επιχειρηματίες της στεριάς που μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους ή το φορτηγάκι τους και να πάνε να κάνουν μια δουλειά από τη Λάρισα στα Τρίκαλα ή από τη Θεσσαλονίκη στην Άουσα κτλ. Είμαστε κλεισμένοι στο νησί και οι επιχειρήσεις μας. Ο ανταγωνισμός είναι άνισος. Και επειδή ακούστηκαν εδώ προτάσεις και αντιπροτάσεις για τον έμφυα, για τα ασφαλιστικά, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, έχω να πω το εξής και προς τους κύριους υπουργούς. Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά και καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται έκκληση και για να πληρωθεί η τελευταία δόση του έμφυα. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις, πάρα πολλές, οι οποίες δεν έχουν πληρώσει καμία δόση του έμφυα. Πολύ καλά κάνετε και λέτε ότι με τις ρυθμίσεις που γίνονται διευκολύνονται για να πληρώσουν. Άμεσα όμως τις επόμενες μέρες, όπως εμείς ζητάμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ρυθμίσει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις τα χρέη τους, πρέπει και εσείς να διευκολύνουμε, πρέπει και εμείς να διευκολύνουμε τον κόσμο, γιατί αν δεν πληρώσουν μία δόση χάνουν τη ρύθμιση. Γιατί δεν έχουν μόνο αυτή τη δόση, έχουν τη δόση του ασφαλιστικού ταμείου και τα λέμε και τα ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε και ξέρουμε ότι είναι μέσα στις προτάσεις της κυβέρνησής μας, αλλά πρέπει να επισπευστούν, πρέπει να γίνουν άμεσα. Γιατί οι επιχειρήσεις μας και αυτές που θέλουν να πληρώσουν δεν θα έχουν να πληρώσουν αυτές τις δόσεις του έμφυα. Αυτό σαν μια έκκληση για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορείτε επίσης να καταλάβετε την ανασφάλεια την οποία νιώθουν οι νησιώτες.
στο θέμα της υγείας πάνω απ' όλα. Ήτανε στραβό το κλίμα, πάει με το μνημόνιο. Απολύσεις, μειώσεις, φάρμακα δεν έχουμε, γιατρούς δεν έχουμε. Προσέξτε όμως πάλι, κύριε Υπουργή, σας παρακαλώ, αυτές τις μέρες, μέχρι να νομοθετήσουμε, μέχρι να πάρουμε μέτρα για τα νοσοκομεία μας και για την υγεία μας, μπορεί οι άνθρωποι να πεθαίνουν μέσα σε αυτές τις επόμενες 2-3 μέρες. Λυπάμαι που το λέω. Πρέπει να δούμε εκεί που δεν υπάρχουν γιατροί πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα φτιάξει το σύστημα της πρόσληψης των γιατρών. Δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία μας φαρμακοποί και δεν υπάρχουν φάρμακα. Για να μην σας πω ότι έχουμε και καταγγελίες ότι τις τελευταίες μέρες αμέσως μετά τις εκλογές γίνονται μεταθέσεις φιλικές. Μας είπαν εδώ πέρα συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για το πού θα βρούμε τα λεφτά και μας βομβαρδίζουν συνέχεια. Ναι, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε λίγο παραπάνω, γιατί οι άλλοι νησιώτες δεν έχουν σειρά για να μιλήσουν και κατά κάποιο τρόπο τους εκπροσωπώ. 2-3 λεπτάκια ακόμα. Για τις αερομετακομιδές. Ξέρετε πόσο μας κοστίζουν αυτές οι αερομετακομιδές των ασθενών από τα νησιά που δεν έχουν γιατρούς και δεν έχουν νοσοκομεία? Δεκάδες εκατομμύρια μόνο για ένα νησί. Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν διαθέταμε αυτά τα λεφτά για την βελτίωση των νοσοκομείων μας και του συστήματος υγείας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ακόμα την ταλαιπωρία από την γραφειοκρατία. Η μνημονιακή πολιτική μας διέλυσε όλες τις υπηρεσίες. Εφορίες από τα νησιά, από τη Λέρο, από την Κάλυμνο, έφυγαν και πήγαν στην ΚΟ. Η εφορία της ΚΟ υποβαθμίστηκε. Φαντάζεστε, μπορείτε να το καταλάβετε εσείς ότι πρέπει ο άνθρωπος, πρέπει ο νησιώτης να κάνει 3 και 4 μέρες για να πάει να πάρει μία φορολογική ενημερότητα? Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Η λύση, περιμένουμε. Είχε πει και ο Πρωθυπουργός μας ότι θα ενισχύσουμε τα ΚΕΠ. Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Πρέπει να βρείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα λύσεις. Επηγόμαστε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τη συνολική μεταρρύθμιση, είτε τη διοικητική, είτε την υγειονομική, είτε την φορολογική. Ήθελα για ένα τελευταίο τομέα να αναφερθώ, γιατί δεν έχω και ώρα, για τον τουρισμό, για την τουριστική ανάπτυξη. Προσέξτε, είναι εδώ και η κυρία Κουντουρά και θα ήθελα να τα ακούσει. Όλα μας τα νησιά δεν είναι ίδια. Το κάθε νησί έχει διαφορετική ταχύτητα και διαφορετικά προβλήματα. Ούτε αυτά τα νησιά που είναι αναπτυγμένα τουριστικά έχουν το ίδιο μοντέλο. Άλλο μοντέλο έχει η Σαντορίνη, άλλο η Μύκονος, άλλο η Κος, άλλο η Ρόδος και κανένα μοντέλο κάποια άλλα νησιά. Στα μεγάλα νησιά, τη Ρόδο και την Κο, έχει επέλθει κορεσμός. Οποιαδήποτε προσθήκη κλείνεις είναι καταστροφή. Το λένε πια όχι μελέτες, όχι πράξη, αλλά και μελέτες που έχουν γίνει εδώ και 15 χρόνια και παρουσιάζουν υπερκορεσμένες αυτές τις περιοχές. Και εσείς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εξακολουθείτε ακόμα και τώρα να πρημοδοτείτε την κατασκευή νέων κλινών, που είναι καταστροφή στην τοπική οικονομία. Και σε αυτό το θέμα παρακαλώ τους κύριους υπουργούς να σταματήσουν αυτές τις μέρες τις εγκρίσεις των επιδοτήσεων. Όχι μόνο θα κερδίσουμε χρήματα για να τα διοχετεύσουμε αλλού, αλλά θα σώσουμε, στο βαθμό που μπορούμε να σώσουμε ακόμα, ή να αρχίσουμε να αντιστρέψουμε το αναπτυξιακό μοντέλο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε την Κάλυμνο που είναι ένα σημαντικό δεύτερο διεθνώς αναρχητικό κέντρο. Έχουμε την ΚΟ, η οποία είναι κορεσμένη και δεν σηκώνει άλλα ξενοδοχεία. Δεν πρέπει να γίνεται ούτε μία κλίνη, όπως σας είπα πριν. Ενώ η ανάγκη είναι να στραφούμε στον εναλλακτικό τουρισμό. Ορειβατικό, περιπατικό, θρησκευτικό και τα ξέρετε όλα αυτά. Και τι έχετε κάνει? Ενώ η Κάλυμνος είναι αναρχητικό κέντρο, έχετε εγκρίνει για φέτος να γίνει απέναντι στην ΚΟ, σε μία παραλία, ένα ξενοδοχείο, το οποίο πρημοδοτείτε και για την ανάπτυξη εναλλακτικού ορειβατικού τουρισμού για να φτιάξει μπετονένιο τείχο αναρρίχησης απέναντι από την Κάλυμνο. Αυτό είναι το μοντέλο σας.
Εμείς θα αντιστρέψουμε αυτή την πολιτική. Θα αντιστρέψουμε αυτό το μοντέλο. Εσείς μέχρι τώρα, μισό λεπτό, δουλεύετε για τους απάνω και εμείς για τους κάτω. Εμείς θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Τελειώνω με το πώς πρέπει να ενισχύσουμε την κυβέρνησή μας που αυτές τις μέρες πηγαίνει σε αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να τις φορέσουμε βαρύδια, ούτε με αναστολές, ούτε επιφυλάξεις, ούτε ενδιασμούς, ούτε με μνησικακίες που ακούγονται και εδώ μέσα δυστυχώς, ευτυχώς από λίγους. Αλλά πρέπει να τις δώσουμε φτερά. Πρέπει να τις δώσουμε τη δύναμη που να επικαλείται, τελείωσα, να επικαλείται ότι εκεί κάτω στην Ελλάδα έχω τη Βουλή και έχω τον κόσμο έξω στις πλατείες που με πιέζουν και έχω ένα λαό που λέει μην κάνετε πίσω. Ευχαριστώ.